shouldn't be, I'm probably speaking Greek. Okay. You need to. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε σήμερα στην Αθήνα. Αζίζη Αλγουαζίρου, Ακλάν Μπίκουμ Φι, Αθήνα. Είναι χαρά μου που σας υποδέχομαι σήμερα. Δυστυχώς, ο COVID-19 μας ανάγκασε να αναβάλουμε επανειλημμένα την επίσκεψή σας, αλλά χαίρομαι που επιτέλους, έστω και με αυτά τα περιοριστικά μέτρα, λαμβάνει η χώρα. Η Ελλάδα διατηρεί στενούς και ιστορικούς δεσμούς με τον Παλαιστινιακό λαό. Βρεθήκαμε στο πλευρό σας σε δύσκολες στιγμές και είμαστε μια δυτική χώρα που σας συμπαρασταθήκαμε έμπρακτα κατά τη στιγμή που δεν την χάνατε της διεθνούς αναγνώρισης και υποστήριξης που σήμερα έχετε. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί η στάση της Ελλάδος ήταν πάντα μια στάση αρχών και όχι μια στάση καιροσκοπισμού ή αναμονής ανταλλαγμάτων. Η Ελλάδα επιθυμεί την εμβάθυνση των σχέσεων μαζί σας, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Διμερώς προσβλέπουμε στην εντατικοποίηση των επαφών και στη συνάντηση μεταξύ των Γενικών Γραμματέων των δύο Υπουργείων μας στις 12 Απριλίου. Επίσης, σχεδιάζουμε μαζί την επιμόρφωση νέων Ελλήνων και πανελληστίνιων διπλωματικών στην διπλωματική μας Ακαδημία. Τέλος, είμαστε πρόθυμοι να προσφέρουμε στήριξη, εφόσον εσείς το κρίνετε και το ζητήσετε, για την διοργάνωση και την διεξαγωγή των προσεχών βουλευτικών εκλογών και των προεδρικών εκλογών. Στο πολυμερές επίπεδο υπάρχει πάντα περιθώριο για την ενίσχυση της μερούς συνεργασίας με τη συμμετοχή της Κύπρου, αλλά και της πολυμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του Φόρουμ για τον Αγωγό Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, το EastMed Gas Forum. Στο πλαίσιο αυτό προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική στάση. Θεωρούμε ότι η διεύρυνση του EastMed με νέα μέλη θα αποβεί ωφέλιμη για το σύνολο της περιοχής. Και βέβαια σήμερα, και σας ευχαριστώ για αυτό, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε και στο γεύμα που θα ακολουθήσει. Είχα την ευκαιρία να σας επαναλάβω την πάυγια ελληνική θέση, την οποία είχε εκφράσει επανειλημμένος και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά με την ειρηνευτική διαδικασία. Η Ελλάδα τάσεται υπέρ μιας δίκαιης, βιώσιμης και συνολικής λύσης δύο κρατών, εντός των ορίων του 1967, με τα Ιεροσόλυμα ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την ειρηνευτική διαδικασία και υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, η Ελλάδα έχει υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία, ο υποψήφιός μας, ο πρέσβης κύριος Θρασίβουλος Σταματόπουλος, είναι μια εξαιρετική περίπτωση διπλωμάτη άξια στήριξης. Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι οι συμφωνίες ομαλοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ με 4 αραβικές χώρες δημιουργούν ίσως μια νέα δυναμική στην περιοχή. Ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλουν στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση. Όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας είναι η σταθερή και πλήρης προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο. Στο Διεθνές Δίκαιο συμπεριλαμβάνεται η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, την οποία τόσο εμείς όσο και εσείς έχετε επικυρώσει, καθώς και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στη βάση αυτών των αναλύωτων αρχών, η θέση μας για την ειρηνευτική διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Και παρακαλούμε και από την πλευρά σας να διατυπώνετε την προσήλωση στις αρχές αυτές, πέραν από τα ζητήματα που σας αφορούν άμεσα και στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή μας, όπως
Παραδείγματος χάρη η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών για την οποία θα συζητήσουμε στο γεύμα. Σήμερα είχα επίσης την ευκαιρία να υπογραμμίσω στον Παλαιστίνιο ομολογό μου την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, το οποίο αναγνωρίζεται ως πρώτος θεματοφύλακας των ιερών προσκυνημάτων. Και είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον κύριο Αλμαλίκη για τον γύρο των διερευνητικών επαφών, ο οποίος διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα, αλλά και γενικά για το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ως γνωστόν, η Ελλάδα προσέρχεται στις επαφές αυτές με καλή πίστη. Ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσουν στην εξέβρεση κοινού εδάφους για την επίλυση της μόνης διμερούς διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία, δηλαδή την υιοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υγαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση της UNCLOS και των αρχών του διεθνούς δικαίου. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να παρατηρήσω ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας πήραν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα όσον αφορά την Ελλάδα θα απαντηθούν την κατάλληλη στιγμή και με τον ενδεδειγμένο τρόπο διά της διπλωματικής οδού. Τέλος, αναφέρθηκα επιγραμματικά στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών, Ελλάδος και Τουρκίας, που θα διεξαχθούν αύριο στην Αθήνα. Θα προσθέσω στο σημείο αυτό, όπως έχω επισημάνει και στο παρελθόν, ότι είμαι πρόθυμος να συναντηθώ με τον Τούρκο ομόλογό μου και φίλο μου, τον κύριο Μαυλού Τσαβούσογλου, αλλά βέβαια μια τέτοια συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στο κατάλληλο κλίμα. Για να έχει νόημα πρέπει να διεξαχθεί μέσα στο κατάλληλο κλίμα. Σούκραν Τζαζίρα, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ αγαπητέ κύριε συνάδελφε για την παρουσία σας σήμερα στην Αθήνα και προσβλέπω να την αντιποδώσω στην Ραμάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.